Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου η τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας. Οι παρατάξεις αντιπολίτευσης διατύπωσαν τις απόψεις τους και έθεσαν μια σειρά από προϋποθέσεις, αλλά ψήφισαν θετικά, εκτός από την Λαϊκή Συσπήρωση και την Άρπη που ψήφισαν αρνητικά. Η συζήτηση ξεκίνησε με την εισήγηση του κ. Σιόλου, που ουσιαστικά ανέπτυξε το σχετικό αυτής της τροποποίησης, την οποία έκρινε ως αναγκαία, προκειμένου η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι έτοιμη και να εναρμονιστεί με τα όσα έχουν υπογραφεί και συμφωνηθεί στο μεσοπρόθεσμο από την κεντρική εξουσία. Ο κ. Σιόλος αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν μέχρι σήμερα, περιγράφοντας και το ζήτημα που υπάρχει με τη μη εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση. Όπως είπε, έχει ζητηθεί να δοθούν αρμοδιότητες, αλλά η κεντρική εξουσία είναι φιδωλή. Ενώ είπε ότι οι αρμοδιότητες παραχωρούνται από το κράτος όταν εκείνο στην ουσία δεν θέλει να ασχοληθεί και θέλει να απεμπλακεί, δίνοντας ως παράδειγμα το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, που όπως ισχυρίστηκε θα έπρεπε να είναι στο ΣΟΤΑ και όχι στην περιφέρεια. Το πλαίσιο είναι μεταβλητό, όπως ανέφερε, εξαιτίας και της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη αναφορικά με την αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται από τον Καλλικράτη. Αναλύοντας για περίπου 40 λεπτά τα κεντρικά σημεία της τροποποίησης, πρότεινε την ψήφιση της συγκεκριμένης τροποποίησης. Εννοούμε αυτό. Σε όλη αυτή τη διάρκεια λειτουργίας του Καλλικράτη, βασικός πυρήνας αξιώσεων της περιφέρειας είναι να διευρυνθεί η περιφερειακή αποκέντρωση και να δοθούν αρμοδιότητες ούτως ώστε να υπηρετηθούν αυτές τις αρμοδιότητες από τις περιφέρειες. Αν δεν έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο αρμοδιοτήτων από τις περιφέρειες, δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε και ένα διαρκές και στο διοικητικές πλαίσιο οργανισμού της περιφέρειας. Και ενδεικτικό παράδειγμα, μέχρι τώρα πράγματι το κεντρικό κράτος, και αυτό πολλές φορές ο Περιφερειάρχης το έχει τονίσει, γιατί και ο ίδιος το διαβλέπει και το αντιμετωπίζει και στην Ένωση Περιφερειών, το κεντρικό κράτος πράγματι είναι φιδωλό στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Κυρίως εκχωρεί αρμοδιότητες τις οποίες δεν μπορεί να υπηρετήσει ο ίδιος ή άλλοι φορείς δεν μπορούν να τις εξυπηρετήσουν. Και κλασικό παράδειγμα αυτών των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων είναι, γιατί αυτό είναι και το μείζον ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλες οι περιφέρειες και το έχουν αναγάγει και σε μείζον ζήτημα, της μεταφοράς μαθητών. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα αρμοδιοτήτων, τις οποίες οι περιφέρειες δεν ήθελαν. Και ουσιαστικά οι μεταφορές μαθητών, που είναι σημαίνουσα αρμοδιότητα και υποχρέωση, έπρεπε να υπηρετείται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, δηλαδή από τους ΟΤΑ. Αμέσως μετά την εισήγηση του κ. Σιόλου, διατυπώθηκαν ερωτήσεις από τους περιφερειακούς συμβούλους που είχαν να κάνουν με το πλαίσιο αλλά και τις αλλαγές στον οργανισμό. Ο Περιφερειάρχης Αλεξάνδρος Καχρημάνης πήρε το λόγο και είπε ότι στόχος αυτής της τροποποίησης είναι να μπορέσει να λειτουργήσει η περιφέρεια, μιας και όπως ανέφερε, από 1η-1η του 2017, ό,τι ίσχυε θα τελειώσει και θα πάνε σε εντελώς διαφορετική κατάσταση με τα εντάλματα. Είχαν πει για παράταση, αλλά τελικά δεν δόθηκε και στο τέλος του χρόνου τελειώνει αυτή η ιστορία, είπε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά, αναφερόμενο σε όλο τον όγκο εργασίας που θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστούν με το νέο χρόνο. Μόνο στην ελληνική επικράτεια, μόνο στο ελληνικό κράτος υπάρχουν αυτά που υπάρχουν σήμερα, με τα συστήματα ελέγχου 150.000 φορές. Μόνο αυτό το κράτος της γραφειοκρατίας, το τέρας γραφειοκρατίας που όλοι το λέμε, αλλά όταν έρχεται η ώρα το ψάχνουμε. Παράδειγμα, ψηφίζεται όπως είπε ο προπολογισμός. Από εκεί και πέρα η κάθε υπηρεσία παίρνει και εφαρμόζει το πρόγραμμα. Κάθε απόφαση που θα πάρει κάθε υπηρεσία θα τη στείλει στην Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή θα τη στείλει προσέγγιση σήμερα στην αποκεντρωμένη, αύριο σε αυτό που θα είναι ο φορέας ελέγχου. Μετά θα υλοποιηθεί. Ξανά στην πορεία θα υπάρχουν εγκρίσεις μέσω οικονομικής υπηρεσίας από τον ανεξάρτητο όταν θα υπάρχει φορέα σήμερα στην αποκεντρωμένη. Και εγώ πιστεύω ότι εκεί τελειώνει το θέμα. Από εκεί και πέρα όμως τι γίνεται. Από εκεί και πέρα πας στα εντελώμενα, τα οποία εντελώμενα θα συνεχίσουν για να θεωρήσουν μια απορία να υπάρχουν για άλλους φορείς. Εδώ απάνω τα εντελώμενα δεν ελέγχουν μόνο τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, ελέγχουν όλο το υπόλοιπο ελληνικό δημόσιο. Και για να πληρωθούν μόνο οι μεταφορές μαθητών θέλουν 1,5 μήνα να ελέγξουν τα χαρτιά οι ίδιοι. Γιατί έχουν άλλο χώρο εργασίας. Και όπως σας ανέφερε ο κύριος Σόλος, πολλές φορές η μισή υπηρεσία της Διεύθυνσης Οικονομικών ανεβαίνει στα εντελώμενα και βοηθάει, κάνει
είχαμε άλλο δουλειά εκτός εισαγωγικών για να μπορέσει να προχωρήσει να πληρωθεί ο κόσμος. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το σύστημα ήταν που φώναζαν οι περιφέρειες ότι εμείς δεν το θέλουμε άλλο. Και όχι οι περιφερειάρχες, είναι ομόφωνες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των περιφερειών. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης. Ο Βασίλης Τσικάρης από την Ήπειρος Ανατροπή υποστήριξε ότι δεν επαρκεί ο χρόνος για να μελετήσουν την τροποποίηση του οργανισμού και να εκφράσουν μια ουσιαστική τοποθέτηση. Ωστόσο, όπως ανέφερε, τα ζητήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και υποστήριξε ότι και οι ίδιοι ως παράταξη επιθυμούν αναβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια αποσπασματική ενέργεια, ενώ τόνισε για ακόμη μια φορά την αναγκαιότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητούνται θέματα γενικά που θα έπρεπε οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να εκφράζουν την άποψή τους. Δεν είναι αρκετός χρόνος για να μελετήσει κανείς και να καταθέσει πραγματικά μια ουσιαστική άποψη πάνω στα ζητήματα που τίθεται. Έχω να ξανατονίσω ως παράταξη ότι θέλουμε μια ουσιαστική αναβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι καιρός να συζητούμε θέματα γενικού τύπου, θέματα υλικά, τα οποία μπορεί να είναι και εκτός επικαιρότητας, εκτός τρεχόντων υποχρεώσεων. Ο Γιώργος Ζάψας από τη Συμμαχία Υπηρετών υποστήριξε ότι τέτοια θέματα θα πρέπει να υπάρχει συνένεση και ειδικά με τους εργαζόμενους, ζητώντας από τον κύριο Σόλο, έστω και στο παραπέντε, να δώσει βαρύτητα σε σημεία που αναδεικνύουν οι εργαζόμενοι και να τα τροποποιήσει αν αυτό είναι εφικτό. Δύο λόγια λοιπόν. Πρώτον, όταν προβαίνουμε σε τέτοιες πρωτοβουλίες, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε μια μίνιμουμ συμφωνία με αυτούς οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν αυτόν τον οργανισμό. Η Ολιτσουμάνη υποστήριξε ότι η τροποποίηση στοχεύει στο να γίνει πιο ευέλικτο το κράτος για να εξυπηρετήσει, όπως είπε, τα συμφέροντα του καπιταλισμού ή της ελεύθερης αγοράς, αναλύοντας έτσι το σκεπτικό της τοποθέτησής της. Η αρμόνιση με την νοτική νομοθεσία είναι η αρμόνιση γενικά του τι κράτος χρειάζεται σήμερα η αστική τάξη της χώρας μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο ότι σε φάση αναδιάρθρωσης βρισκόμαστε ο δημόσιος τομέας. Και ο Νίκος Ζήκος από την ΆΡΠΗ διατύπωσε τις ενστάσεις που έχει αναφορικά με την τροποποίηση του οργανισμού. Να μπορεί να υπάρχει κάποιος ευέλικτος. Δεύτερο θέμα. Προσωπικό λέτε δεν χρειαζόμαστε, δεν παίρνουμε. Αν τη μεταφράσετε, προηγούμενη συνεδρία που βγήκε στην ώρα ο κ. Καθημάς, δεν είπε ότι πρέπει να φύγουν άτομα από το δημόσιο γιατί είναι πάρα πολλά κλπ. Να, υλοποιεί τώρα εδώ πέρα. Τρίτον, αν να κάτσα καρδιά σου εδώ στη διδάσκεια στην ιατρική κάτω που δηλώνει τον αριθμό του λογικού πληθυσμού και σε τέτοιες συνένωσεις τους ιδιώτες που πήραν πιστοποίηση. Δηλαδή τι κάνουμε δηλαδή. Χρεώνουμε τον κάθε παραγωγό με 20-30-40 ευρώ να πάει να πληρώσει αλλού και εμείς καθόμαστε γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο κύριος Αλεξίου που ανέλαβε να διατυπώσει τις ενστάσεις των τριών συλλόγων εργαζομένων που είχαν συντάξει δύο κείμενα, το ένα επί της αρχής, λέγοντας ότι η δική τους άποψη πρέπει να έχει την ανάλογη βαρύτητα, μιας και όπως είπε, είναι οι μάντες που θα κληθούν να λειτουργήσουν τον νέο οργανισμό. Ο κύριος Αλεξίου, μεταξύ άλλων θεμάτων που έθεσε, υποστήριξε ότι αυτές οι αλλαγές δεν συνοδεύονται με πόρους και προσλήψεις, ενώ ζήτησε ξεκαθαρισμένες αρμοδιότητες ώστε να μην είναι έρημα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι εργαζόμενοι στον κάθε αιρετό ή στον οποιοδήποτε άλλο, ζητώντας να ανακληθεί η ψήφιση της τροποποίησης του οργανισμού και φυσικά να προχωρήσουν στη δημιουργία νέων τμήματων. Το μόνο θετικό σημείο που ανέφερε είναι η μη κατάργηση τμήματων και διευθύνσεων στις περιφερειακές ενότητες. Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να έχει ο οργανισμός κατά την άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να έχει ένα οργανόγραμμα συγκεκριμένο. Δηλαδή θα πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένες διευθύνσεις, συγκεκριμένα τμήματα, με συγκεκριμένες θέσεις, με συγκεκριμένες ειδικότητες και κλάδους, έτσι ώστε ο κάθε εργαζόμενος να μην είναι έρμεο του κάθε αξιωματούχου, του κάθε διευθυντή, του κάθε προϊστάμενου γενικού διευθυντή. Είμαστε κατά της μείωσης των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων.